κέντρο των Βρυξελών. Τα ξένο τον λένε. Είναι ένα φυτό το οποίο βγαίνει ο αλάνθαστος. Διαστήματα διακόπτεται η συνοχή του τράφου. Είναι η ρεματιά των Ευρουσιών και το καλοκαίρι. Στην παραλία Γιάλια που θα καταλήξει η διαδρομή μας, θα δείτε έχει έναν υγρότοπο, ο οποίος δεν στεγνώνει πολύ. Όλα είναι χάρητα. Λέγεται βομβίνος, λέγεται αυτός. Βρισκόμαστε στην πηγή Σάριζα. Το γεματικό νερό της είναι γνωστό από πολλά χρόνια. Βέβαια. Το ίσως αλλάγει και κάνω βήμα. Πολύ νερό, ε. Τι ωραία σκηνικά είναι αυτά, παιδιά. Απίστευτα. Φανταστικά. Γράψουμε κι εμείς. Πολύ ωραίο τοπίο. Παλεύετε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
παιδιά και άλλοι ορειβάτες. Πούντι. Τρεις, πίσω μας. Ναι, ναι, αριστερά. Και γιατί το βάλανε αυτό? Για να βάλουνε στη συνέχεια ένα μήλο να γυρίζει. Να πάρουμε λίγο. Κατερίνα, μην ξεχάσουμε. Κυνηγάνε το φακό. Μάλλον ο φακός το κυνηγάει. Έχει το... Ναι. Προφίλ της Ηλίας είναι. Εδώ είναι η κορφή. Καταρίνα, θα είμαστε στην κορυφή προφίλ της Ηλίας. Το μέτρο 1001 μέτρα. Να ρίχνεις τα όλια. Ένα κλεισάκι, ε! Τι τα κάνετε αυτά?
τρώνε. Παραλία στο Συνέτι, Συνετίου. Καλά. Από τα ωραιότερα σημεία της διαδρομής.